Λοιπόν, πάμε Γερμανία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Δημητρίου, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Καθώς το γνωρίζει πολύ καλά, Νικόλα, ακούγεται ότι αναμένεται ένα νέο κύμα τουριστών από τη Γερμανία προς Ελλάδα και Κρήτη. Την καλησπέρα μας, κύριε Δημητρίου. Καλησπέρα σας από τη Γερμανία. Γεια σας. Όντως, περιμένουμε Γερμανούς το τελευταίο δεκαμεθύμερο του Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Τι ακούγεται. Ειδικά τον Οκτώβριο υπάρχουν οι φθινοπορεινές διακοπές και ήδη ξεκίνησαν, για παράδειγμα, σήμερα στο μεγαλύτερο κρατήδιο της Γερμανίας, της Βόρειας Δυνανίας Βεσφαλίας, και σταδιακά και τα άλλα τα κρατήδια θα έχουν. Είναι 2 εβδομάδες συνήθως αυτές οι φθινοπορεινές διακοπές και αρκετός κόσμος θέλει και έχει αποφασίσει να κάνει τις διακοπές τους με καλύτερες συνθήκες και θερμοκρασίες και η Ελλάδα βέβαια είναι μέσα στις προτιμήσεις. Η Ελλάδα και η Κρήτη βέβαια. Ακριβώς τα νησιά και τα νότια μέρη που έχουν και καλύτερη κλιματολογικά είναι καλύτερες οι συνθήκες όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι ένα κύμα τουριστών προς την Ελλάδα ακόμη και τον Οκτώβριο, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου σίγουρα. Και το ερώτημα είναι, κριτικοί τώρα που μένουν εκεί στη Γερμανία το καλοκαίρι κατέβηκαν στην Κρήτη? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος οι συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι πέρυσι. Έχει κατέβει αρκετός κόσμος, όχι όλοι, κάποιοι λίγοι ευτυχώς το ξανασκέφτηκαν. Οι περισσότεροι όμως σε σύγκριση με το 2020, το 2021 κάνανε τις διακοπές στην Ελλάδα και όχι μόνο Έλληνες αλλά και Γερμανοί συμπολίτες σε μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω ότι αν τα πράγματα πάνε καλύτερα και καλά του χρόνου νομίζω θα έχει αποκατασταθεί το τουριστικό έτσι, κύμα θα έλεγα προς την Ελλάδα να γυρίσουμε σε καλύτερες συνθήκες του 2019 κτλ. Και έχουμε δει βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, είδαμε και ένα πρόσφατο αυτό το Σαββατοκύριακο για διθυραμβικούς τίτλους σε δημοσιεύματα της Γερμανίας, οι οποίοι κάνουν λόγο για χρονιά έκπληξη, για τουριστικό θαύμα σε Κρήτη και Ελλάδα. Ποια είναι η εικόνα στη Γερμανία για τους ταξιδιώτες? Διαφημίζεται η Κρήτη, διαφημίζεται η Ελλάδα? Ποια είναι η εικόνα που εκλαμβάνει? Αν ακούγεται αυτό το brand name Κρήτη στην Γερμανία. Η Κρήτη ανέκαθεν έχει ένα πολύ καλό όνομα και έχει κύμα τουριστών από τη Γερμανία. Η Ελλάδα γενικότερα φέτος σε σχέση με τα μέτρα και τους φόβους που υπήρχαν και σε σχέση με τους ανταγωνιστές Ισπανία, Τουρκία κτλ. Πήγε πολύ καλά. Αυτό έγινε διότι και τα μέτρα που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση και υπήρξαν και πολύ θετικά σχόλια σε όλο το καλοκαίρι. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι προς το τέλος τον Αύγουστο υπήρξε ένα αρνητικό γεγονός και έχει σχέση και αυτό με την Κρήτη γιατί η Κρήτη και ορισμένα νησιά μπήκανε στην κόκκινη λίστα της Γερμανίας. Ήταν από αυτά τα παράδοξα, σωστά. Ναι. Ακριβώς και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτό μετά καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί αμέσως αρνητική εικόνα γιατί κανένας δεν θέλει να ταξιδέψει σε ένα μέρος σωστά. Όπου στην επιστροφή του μετά θα έχεις καραντίνα. Είναι υποχρεωτική η καραντίνα και δεν πληρώνεται αυτό τον εργοδότη του, χάνει την εργασία του αυτές τις μέρες και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα λοιπόν, σε αυτό και την οικογένεια. Κύριε Δημητρίου, να κλείσουμε τώρα με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Είστε επικεφαλής, είστε πρόεδρος. Τι περιμένουμε στο χειμώνα, περιμένουμε εκδηλώσεις? Περιμένουμε έτσι μελωδία και άρωμα Κρήτης εκεί στη Γερμανία? Έχουν ξεκινήσει, μπαίνουμε σε κανονικότητα. Κανονικούς βέβαια με τα μέτρα που υπάρχουν. Εδώ στη Γερμανία υπάρχει αυτό το λεγόμενο 3G που σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι ή εμβολιασμένος ή να έχεις περάσει την ασθένεια ή να έχεις ένα τεστ πρόσφατο. Και με αυτές τις συνθήκες και επειδή και οι αριθμοί το επιτρέπουν στη Γερμανία σε εβδομαδιαία βάση τα μέτρα χαλαρώνουν. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από το πώς θα πάμε στο μέλλον. Αλλά προς το παρόν τα μέτρα χαλαρώνουν και αν οι συνθήκες δεν υπήρξε το τέταρτο κύμα έτσι σφοδρό όπως το περιμέναμε εδώ στη Γερμανία,
Και αν τα πράγματα πάνε καλά και καλύτερα, νομίζω Μάλιστα. ότι αυτό ευνοεί να γίνουν, γιατί στους εξωτερικούς χώρους πλέον τα πράγματα είναι. Να γίνουν, κύριε καλά, Δημητρίου, καλά, να το οργανώσετε, αλλά να το και τρέξετε. Σε εξωτερικούς χώρους, γιατί και να το προβάλλουμε. Στην Γερμανία το χειμώνα είμαστε μέσα. Είναι μέσα, χαμηλές θερμοκρασίες. Και να το προβάλλουμε εδώ, να το προβάλλουμε μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Και αυτό περιμένουμε, και αν προσέξουμε και η κριτική θα έκανα την έκκληση. Του χρόνου το καλοκαίρι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Άσχετα που βέβαια που θα έχουν συνέρθει και ανταγωνιστές μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να πάμε εμείς καλύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Την καλησπέρα μας λοιπόν.